Μαζί μας έχουμε την Κατερίνα Γλυκού Φωτεινιά. Διδάκτορα στο Παρίσι, στη Γαλλία, αλλά και λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Στην Αγγλία, ναι. Και έχετε ασχοληθεί με το θέμα το σκοπιανό στο παρελθόν. Ναι. Ένα από τα γνωστικά μου αντικείμενα είναι, είμαι λέκτορα στην ιστορία και αρχαιολογία. Οι αρχαιολόγοι, ξέρετε, που δεν είμαστε στυλ ρεπούση, έχουμε αγαπάμε περισσότερο την πατρίδα μας. Είμαστε περισσότερο φιλόπατρες από το κανονικό. Με αυτή λοιπόν την ιδιότητα, το 1992, όταν ακόμα δεν ήμουνα, ασχολιόμουν με τα πολιτικά, γιατί μετά ασχολήθηκα από το 1998 και μετά, εδώ και 20 συναπτά χρόνια. Το 1992 εκπροσώπησα την Ελλάδα για το Σκοπιανό, τότε που ήταν το θέμα στην Αυστραλία. Τότε που το θέμα ήταν πάρα πολύ ζεστό, τότε είχε ανακοινθεί στον κόσμο. Γιατί οι Έλληνες, να σας πω κάτι, δεν το είχαμε πάρει, αψήφιστα το είχαμε πάρει. Και νομίσαμε ότι αυτοί όμως όλο αυτόν τον καιρό υποσκάπτανε με τον τρόπο τους και θέλανε να πάρουν τα δικά μας τα κεκτημένα. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι εμείς είμαστε εδώ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία για τη Μακεδονία μας, για την Ελλάδα μας, για ό,τι έχει σχέση με τα εθνικά μας θέματα. Και αυτό που μου αρέσει να λέω και το πιστεύω κιόλας είναι ότι οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή, μάλλον τα εθνικά θέματα, καλύτερα να πω, κατεβάζουν και ανεβάζουν κυβερνήσεις. Κατεβάζουν κυβερνήσεις που είναι αναμενόμενο και ανεβάζουν τις κυβερνήσεις που ξέρουν να προτάσουν πάνω απ' όλα την Ελλάδα και την πατρίδα μας και τη θρησκεία μας. Αυτό είναι το ζητούμενο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.